τον αντίλογο από τη Νέα Δημοκρατία που λέει ότι ένας λόγος που σας κατηγορεί ότι έχετε εσείς δημιουργήσει έτσι, ένα παραπάνω θέμα στον Ερντογάν γιατί είχε και άλλες προσμονές. Όπως σας έχουν καθορίσει. Μία σημείωση μόνο στο προηγούμενο. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πρωτοφανής. Η διαδικασία της αρμοδιότητας συζητήθηκε και στην υπόθεση Παπαντονίου. Μπορείτε να πάτε και στα πορίσματα και να το δείτε. Αλλά, πάση περιπτώσει, να κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι σε μία εξέλιξη και επειδή υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα. Απαντώ κατευθείαν. Το λέτε, πότε απαντώ θα αποσταλεί ο Φάκελος της Δικαιοσύνης, κύριε Μαντά? Η Επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά στις 17 Απριλίου και πριν από τις 28 Απριλίου εμείς έχουμε προσδιορίσει και έχουμε ενημερώσει και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, βεβαίως, τα οποία δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία προς τον παρόν, ότι θα έχουμε τελειώσει και με το πόρισμα. Ακολουθεί η διαδικασία της Ολομέλειας και εκεί πέρα θα κρυθούν όλες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Πάω στα ελληνοτουρκικά. Εμπριστικές δηλώσεις, γιατί είχαμε και την χιδαιότητα του Μπαξελή, ο οποίος νομίζω χρήζει απάντησης και χρήζει να υπάρχει καταδίκη και από την τουρκική ηγεσία αυτό που δηλώσε ο Μπαξελή. Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει μία κλιμάκωση και το βλέπουμε νομίζω όλοι αυτό, της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας και όχι μόνο σε ρητορικό επίπεδο, ενώ και που σημειώνω εδώ και τις προκλήσεις με τις παραβιάσεις και τη διεμβόληση του πλοίου του λιμενικού μας κλπ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι έχει ανοίξει, κατά τη γνώμη μου, η Τουρκία πάρα πολλά μέτωπα. Το κύριο μέτωπο που την απασχολεί είναι το μέτωπο προς την πλευρά της Συρίας, δηλαδή το μέτωπο που προσπαθεί μετά από την κατάληψη του Αφρίν και μετά από την, αν θέλετε, την πιθανή εγκατάλειψη των Ιρακινών δυνάμεων από την Αμερική, να μπορέσει να ακυρώσει οποιαδήποτε δυνατότητα να υπάρχει εκεί πέρα κουρδικό ανεξάρτητο κράτος. Έχει ανοίξει λοιπόν όλη την ατζέντα, έχει ανοίξει όλη την ατζέντα της προκλητικότητας στο Αιγαίο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία απάντηση από την πλευρά της χώρας, που είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση απολύτως να μην αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά οποιαδήποτε διεκδίκηση εδαφική διεκδίκηση, οποιοδήποτε πλήγμα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό άλλωστε πήραμε αυτές τις διεθνείς πρωτοβουλίες που πήραμε. Η Τουρκία πήρε ένα ισχυρό μήνυμα και στη Βάρνα τελευταία από την πλευρά της Ευρώπης. Φαίνεται αυτό να μην δημιουργήσει. Γιατί με τους στρατιωτικούς μας δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουν κάνει κατηγορητήριο 30 μέρες. Ακριβώς. Και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Παραβιάζει σε κάθε περίπτωση και τα δικαιώματα των ανθρώπων και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει χτες, να το πω έτσι, η τουρκική πλευρά να μας πει τέλος πάντων γιατί κατηγορούνται οι στρατιωτικοί μας, γιατί τους κρατάει ένα μήνα χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα που δικαιούται κάθε Ευρωπαίος πολίτης όταν συμβαίνει μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κρατάει η Τουρκία αυτή τη στάση. Και μάλιστα επόμενη μέρα, κύριε Μαντά, από την Βάρνα, που είχαν δημιουργηθεί ελπίδες, είχαμε την απόφαση ότι δεν μπορούν τελικά να είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάξτε. Και πολύ περισσότερο για το Πάσχα που είχε ζητήσει και ο κύριος Γιούνκερ. Ναι. Ξαναλέω. Η περίπτωση της Τουρκίας είναι μια περίπτωση μιας εκνευρισμένης και προκλητικής δύναμης αυτή τη φάση.
Και όχι μόνο σε αυτή τη φάση, αλλά και παλιότερα. Δεν είναι το τυπάνι του ψυχαναλυτή για να... Είναι εκνευρισμένος γείτονας, αλλά και το Αιγαίο το λέω με πολιτικούς όρους, κύριε Σκάπου. Του ψυχαναλυτή ότι θα κάνει τις ασκήσεις και την πίεση αυτή που ασκεί. Καταλαβαίνετε ότι λέτε ότι πρέπει να απαντηθούν. Εγώ σας λέω ότι η απάντηση πρέπει να είναι ενιαία απάντηση από τη πλευρά της χώρας. Πρέπει να είναι απάντηση με βάση το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι απάντηση με φόντο ότι εμείς ως χώρα θέλουμε σχέσεις ειρήνης και συνεργασίας. Πρέπει να είναι απάντηση απόλυτης αποτροπής οποιασδήποτε προσπάθειας διεκδίκησης εδαφικής για τη χώρα μας. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση. Και σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές νομίζω ότι πρέπει να προέχει η νυφαλιότητα και η ψυχραιμία και η συνεννόηση έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Εγώ προσπάθησα να δώσω και το ευρύτερο πλαίσιο, διότι κινούμαστε σε μια εποχή που αναβιώνουν συνθήκες ψυχρού πολέμου. Τα μέτωπα στη Συρία είναι μεγάλα, είναι μέτωπα ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αμερική. Συνεπώς έχουμε ένα πολύπλοκο σκηνικό. Και σε αυτό η χώρα μας νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθήσει να είναι πόλο σταθερότητας για την περιοχή. Κύριε Χατζηγάκη. Πράγματι υπάρχει επιθετικότητα.